8η Ευαγγελική Περικοπή από τα, με τεσσερά από τα Ιθανά Ευαγγέλια είναι από το 20ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στίχη 11-18. Μαρία δε εστίκε προς το μνημείο κλαίωσα έξω. Όσον έκρι παρέκυψε στο μνημείο και θεωρεί δύο γέρους ελευκείς καθισμένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς την προσήμη. Και λέγω στην αυτή εκείνη, γίνε τι κλαίς, λέγει αυτή η σωτήρα τον Κύριό μου και ούκ είδα που έτεκαν αυτόν. Και ταύτα υπούσε στράφει στον πίσω και θεωρεί τον Ιησού εστώτα. Και ούκ είδε ότι Ιησούς εστί. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε τι κλαίς, τι να ζητείς. Εκείνη δουκούσα ότι και ο προς εστί λέγει αυτό. Κύριε, Ιησύ ευάσασε αυτόν, υπέμει που έδεκα σε αυτόν καγό αυτόν ρό. Λέγει αυτό Ιησούς Μαρία, στραφεί σε εκείνη λέγει αυτό, ραβωνή, ο λέγεται δάσκαλη. Λέγει αυτό Ιησούς μη μου άπτω, ούπο για να αναβεύει κάπου στον πατέρα μου. Πορεύω δε προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και Θεό μου και Θεό ημών. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλωσα τις μαρτές ότι ώρα και τον Κύριο και ταύτα είπεν αυτή. Ενώ ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαν στο σπίτι τους μετά που είδαν τον τάφο αδιανό, η Μαρία όμως δεν έφυγε, καθόταν στο τάφο και έκλαιγε. Και όπως έκλαιγε, κοίταξε στον τάφο εκεί και είδε δύο γέρους με ασπαρούχα, οι οποίοι της είπαν, «Γυναίκα, γιατί κλαις?» Αυτή είπε, «Διότι πήραν τον Κύριό μου από τον τάφο και δεν ξέρω που τον έχουν βάλει». Και αφού είπε αυτά, όπως γύρισε στα πίσω, είδε να κάθεται ο Ιησούς. Δεν κατάλαβε όμως ότι ήταν ο Ιησούς. Και της λέγει ο Κύριος, «Γυναίκα, τι κλαις, τι ζητάς?» Αυτή νόμιζε ότι ήταν ο Κυπρός, αυτός που είχε το χωράφι. Και του λέγει, «Κύριε, εάν εσύ τον σήκωσες, τον πήρες από τον τάφο και τον έβαλες άλλο, πες μου, πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω να τον βάλω σε άλλο τάφο». Τότε ο Κύριος της μίλησε με το όνομά της και της είπε, «Μαρία», άνοιξαν τα πνευματικά μάτια της Μαρίας και κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο Κύριος και του είπε, «Ραβουνί», που σημαίνει διδάσκαλε. Και ενώ πήγε να τον αγγίξει, να του φιλήσει τα πόδια του, ο Κύριος της είπε, «Μην με αγγίζεις, διότι δεν ανέβηκα ακόμα προς τον πατέρα μου. Πήγαινε να πεις στους αδελφούς μου ότι αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας προς το Θεό μου και Θεό σας». Τότε έρχεται η Μαρία Μαγδαληνή και είπε στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριο και αυτά που της είπε. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι βλέπουμε ο Χριστός ονομάζει τους μαθητάς του αδελφούς. Γι' αυτό λέγει στη Μαρία, «Πήγε να πεις στους αδελφούς μου, αναβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας προς το Θεό μου και Θεό σας». Τους ονομάζει αδελφούς. Αλλά ο Χριστός δεν ονομάζει αδελφούς μόνο αυτούς τους 12, αλλά όλους αυτούς τους ανθρώπους της γης που διαβάζουν το Ευαγγέλιο του, το τηρούν κατά γράμμα, ο Χριστός τους ονομάζει αδελφούς του. Ότι πράγματι τους ονομάζει αδελφούς του, αυτό το λέγει το ίδιο το στόμα του Χριστού στον Θεό Πατέρα. Στο 17ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι η ερατική προσευχή και στο 20 στίχο εκεί ο Χριστός λέγει στον Θεό Πατέρα, «Ου περί τούτο δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δε το λόγο αυτόν εις εμέ. Δε σε παρακαλώ Πατέρα, για αυτούς μόνον τους 12, αλλά για όλους αυτούς που θα πιστεύουν στα λόγια των μαθητών μου, στα λόγια του Ευαγγελίου». Έτσι, ο Χριστός ονομάζει όλους τους ανθρώπους που ακολουθούν τον Χριστό, τους ονομάζει αδελφούς του. Αλλά ο Χριστός όμως δεν τους ονομάζει αδελφούς μετά που έγινε άνθρωπος, φόρεσε την ανθρώπινη φύση. Προτού ακόμα γίνει ο Χριστός άνθρωπος όταν ήταν μαζί με
το Αγιό Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα τους ονομάζει αδελφούς του και το ομολογεί στον Θεό Πατέρα με το στόμα του προφήτου και βασιλιά Δαβίδ στο 20ο ψαλμό, στο 21ο ψαλμό, 23 στίχο. Λέγει εκεί ο Χριστός στον Θεό Πατέρα, διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου εμέσω εκκλησίας ενίσωση. Να, ονομάζει ο Χριστός αδελφούς όλους αυτούς που πιστεύουν στο Ευαγγελίο του και το τηρούν. Αλλά ο Χριστός όμως δεν ήρθε να σώσει τους αγγέλους όπως λέγει και παρατηρεί ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο Εβραίους επιστολή 16-18 στίχος. Εκεί ο Παύλος λέει «Ου γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, όθεν όφελε κατά πάντα της αδερφής σου με οθήνε. Εν ελεήμω γένεται και πιστός αρχιερεύστα προς το Θεόν, εις το ελάσκεσαι τα σαμαρτίας του λαού. Εν ο γαρπέποταν αυτός περαστής, δίδατε τις περαζομένες βοηθήσει». Βεβαίως, λέει ο Παύλος, ο Χριστός δεν ονομάζει αδελφούς, δεν ονομάζει τους αγγέλους. Δεν ήρθε να σώσει και να βοηθήσει τους αγγέλους, αλλά ήρθε να βοηθήσει και να σώσει τους απογόνους του Αβραάμ, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, ο Χριστός έγινε άνθρωπος, φόρησε την ανθρώπινη φύση και έγινε όμοιος με εμάς και μας ονομάζει αδελφούς του, για να είναι πιστός αρχιερεύς να προσφέρει θυσία στο Θεό με το σαβικό του θάνατο για να εξαλείψει τα αμαρτίας του λαού. Γι' αυτό, ενώ ο Χριστός σαν άνθρωπος δοκιμάστηκε εδώ στη γη, είναι σε θέση να βοηθήσει όλους αυτούς που πειράζονται και δοκιμάζονται. Έτσι βλέπουμε ότι ο Χριστός τους ονομάζει αδελφούς του. Όταν κάποτε ο Χριστός μιλούσε στα πλήθη του λαού και πήγε η μητέρα του και ο ονομαζόμενη αδελφή του και του είπε κάποιος, η μητέρα και η αδελφή σου θέλουν να σε δουν. Αυτός είπε, ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι η αδελφή μου, και άπλωσε τα χέρια στους μαθητάς και σε αυτούς που άκουγαν το λόγο του και είπε, να ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι η αδελφή μου, και ετώνησε παρακάτω και είπε, ώστες γαρποιήσει το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μητέρα εστί. Εδώ με αυτά τα λόγια δεν θέλει να περιφρονήσει τη μάνα του ο Χριστός, αλλά θέλει να δείξει ότι όλοι αυτοί που μελετούν και τηρούν το λόγο του Θεού τους ονομάζει αδελφούς του. Ότι πράγματι ο Χριστός δεν θέλει να περιφρονήσει τη μητέρα του και είπε έτσι. Θα αναφέρω μια άλλη περικοπή που γράφει στο 10ο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Λουκάς 27-28 στίχος. Όταν ο Χριστός μιλούσε στα πλήθη του λαού, μια γυναίκα από τα πλήθη του λαού συγκινήθηκε με αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός και μακάρισε τη μητέρα του και είπε, «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίωσε τίλε σας». Αυτός είπε, «Μενούγε μακάρι οι ακούντες το λόγο του Θεού». Που σημαίνει, ναι, η μητέρα μου είναι μακαρία ότι με γέννησε και με έτρεψε με το μετρικό της γάλα. Αλλά, μακαρία είναι η μητέρα μου, αλλά μακάρι και αυτοί που ακούν το λόγο του Θεού και τον θελάτων. Έτσι, ο Χριστός δεν είπε έτσι ότι να περιφωνήσει τη μητέρα του, αλλά να δείξει ότι όλοι αυτοί που μελετούν το Ευαγγέλιο, το τηρούν κατά γράμμα, τους ονομάζει αδελφούς του. Είδαμε, αγαπητοί τελεθεατές, σε αυτές τις τέσσερες ευαγγελικές περικοπές τα εξής. Πρώτον, είδαμε ότι η Παλιά Διαθήκη ερμηνεύεται με την Καινή Διαθήκη. Δεύτερον, είδαμε ότι ο Χριστός έφαγε μαζί με τους μαθητάς του μετά την Ανάστασή του. Τρίτον, είδαμε ότι ο Χριστός
αληθώς Ανέστη. Και τέταρτον, είδαμε ότι ο Χριστός όλους αυτούς που τους ονομάζει, που αδελφούς του, αυτούς που τηρούν το Ευαγγέλιο του, τους ονομάζει αδελφούς του. Όταν, αγαπητοί τελειδιατέ, ήμουν στα πρόβατα και διάβαζα αυτή την περικοπή εδώ που ονομάζει αδελφούς ο Χριστός, ήρθα σε σύγκρουση με τον εαυτό μου και είπα, μα ο Δημιουργός του σύμπαντος που επίσης τον ουρανό, την γη, τη θάλασσα και πάντοτε είναι αυτής, να ονομάσει εμένα το ψόφιο σκουλίτι αδελφό. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το νιώσω. Ήρθα σε σύγκρουση με τον εαυτό μου. Αλλά ο Χριστός αδελφοί μου μας ονομάζει αδελφούς του. Δεν τρέπεται να ονομάζει μας τους αμαρτωλούς ανθρώπους αδελφούς. Εάν εμείς όμως δεν τον ομολογούμε, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του, το έχουμε ντροπή να πούμε ότι είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, ότι διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ότι εξομολογούμε, ότι κοινωνούμε το σώμα και αίμα του Χριστού. Το έχουμε για ντροπή να πιστεύσουμε στα δόγματα και στα μυστήρια της Εκκλησίας που τα αναφέρει η Αγία Γραφή. Εάν όμως εμείς θα ντρεπόμαστε, λοιπόν και τότε ο Χριστός εν τη μέρα της κρίσεως θα μας εντραπεί μπροστά στον Πατέρα Του και στους Αγίους Αγγέλους. Καθώς ο ίδιος λέγει στο 8ο κεφάλαιο κατά Μάρκον Ευαγγέλου, 38 στίχο, «Ως γαράν επισκεθήμε και τους αιμούς λόγους εν τη γενιά ταύτη, τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επισκεθήσετε αυτόν, όταν έρθει τη δόξα του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων». Τελείωσα, αγαπητοί τελεθεατέ, αλλά για να τα καταλάβουμε όλα αυτά που είπαμε, πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το Άγιο Πνεύμα τους φώτισε και έγραψαν, καθώς ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα Επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο 21 στίχο γράφει, «Ο γαρθελήματι ανθρώπου ειν έχνη ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύμα του Αγίου φελόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Έτσι, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, να τη μελετήσουμε και τρίτον, να τη τηρήσουμε. Αν θα πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα τη τηρήσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια, 50-80-100 χρόνια που θα μας χαρίσει ο Θεός εδώ επί της γης, να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη, και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Ότι όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελεώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχες Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, με τους Προφήτας, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας, στην επωράνιο Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.